Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο Μπο Ζιλάι, πρώην μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, δωροληψία και κατάχρηση εξουσίας. Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμα τη δίμευση της περιουσίας του 64χρονου Ζιλάι, που έχει 10 ημέρες για να καταθέσει έφεση στην απόφαση. Ο Κινέζος πολιτικός αντιμετώπιζε και την ποινή του θανάτου. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν θα δημιουργήσει συγκρούσεις. Νομίζω ότι η ποινή της ισόβιας κάθριξης είναι πιο αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Για τους υποστηρικτές του ειδικά είναι πολύ πιο αποδεκτή από τη θανατική ποινή. Άλλωστε δημιουργεί λιγότερες εσωτερικές διαφωνίες στους υποστηρικτές της σημερινής κυβέρνησης, λέει πολιτικός αναλυτής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου. Η απόφαση του δικαστηρίου βάζει τέλος στην καριέρα του Ζιλάι, που ήταν ένας από τους ανερχόμενους αστέρες στην πολιτική σκηνή της Κίνας. Λίγο πριν ανακοινωθεί, ο πρώην πολιτικός δήλωσε ότι κάποια στιγμή θα καθαρίσει το όνομά του.